κάποιο νέο επεισόδιο, το σύριαλ με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Κωνσταντίνα. Η Επιτροπή κάτι απραγματοποιήθηκε σε πολύ έντονο κλίμα. Βουλευτές σχεδόν από όλα τα κόμματα κάκισαν τη συμπεριφορά του Δημάρχου Πάφου, του Φέδωνα Φέδωνος, οι οποίοι μάλιστα κατάγγειλαν πως με εκβιασμούς αλλά και απειλές αρπάζει υποστατικά που δόθηκαν σε πρόσφυγες. Ενώ από την πλευρά του κάτι ο βουλευτής του Δυσσή, Κώστας Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δήλωσε πως ο κύριος Φέδωνος συμπεριφέρεται σαν Ρωμαίος αυτοκράτορας και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει υπάρχουν 8 περιπτώσεις απειλών του Δημάρχου προς πολίτες. Ενώ ακούστηκε και η άποψη για αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ούτως ώστε τον έλεγχο να τον έχει ο εκάστοτε υπουργός για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες και όχι οι τοπικές αρχές. Τώρα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς εξήγηλε έρευνα, η οποία, όπως είπε, θα ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες, ενώ πρόσθεσε πως έγινε και μια προκαταρκτική έρευνα. Πρόκειται για 3 περιπτώσεις και, όπως δήλωσε ο Υπουργός, στην πρώτη περίπτωση ο πολίτης δεν επηρεάζεται, στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται μόνο για έναν τοίχο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και η τρίτη περίπτωση αφορά άτομο που σύμφωνα με τον Νίκο Νουρί έχει τεράστια περιουσία. Πρόσθεσε παράλληλα πως δεν άκουσε από κανέναν απολύτως βουλευτή να αναφερθεί στο χάλι της περιοχής και πως οι ενέργειες του κύριου Φέδωνος είναι για το δημόσιο συμφέρον, ενώ απαντώντας και στις επικρίσεις που δέχθηκε, τόνισε πως δεν είναι δουλειά του να ελέγχει τις μπουλτόζες, αλλά της ίδιας της αστυνομίας. Και να πούμε κάτι, πως αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό και τον κύριο Νουρί να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Ιάκωβε, σημειώνουμε ακόμα μια έρευνα που θα τρέξει για αυτό το σκοπό. Και να πρέπει δούμε να αγοράσουμε Δευτέρο-Δευτέρι. Γι' αυτό το λένε Δευτέρι, ένα δεύτερο. Τώρα, να πάμε